Καλησπέρα Μαρία, κυρίες και κύριοι, όπως σωστά τα είπες, μετά από 14 χρόνια ΠΑΟΚ και Γιούχτα θα αναμετρηθούν και πάλι σε έναν τελικό, αυτή τη φορά σε Final Four, επίπεδο Final Four. Σήμερα έγιναν ωραία παιχνίδια, ιδιαίτερα αυτό στις Μοίρες, η Μεσαράδη φιλοξενεί το Final Four. Στις Μοίρες λοιπόν, Πόρος εναντίον Γιούχτα, ο Πόρος προηγήθηκε δύο φορές, ισάριθμη ισοφάρισε ο Γιούχτας και το παιχνίδι κρίθηκε στα πέναλτι. Ο Καστριανάκης έκανε για τον Πόρο στα πρώτα λεπτά το 1-0. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Ροβίθης ισοφάρισε 1-1 για τον Γιούχτα. Ξανά ο Καστριανάκης έδωσε προβάδισμα 1-2 στην ομάδα του Γιάννη Χατζησεβαστού και λίγο πριν το τέλος ο Μινάς Τζανής ισοφάρισε 2-2. Το παιχνίδι λίγο αργότερα πήγε στα πέναλτι, ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2. Στα πέναλτι στη σειρά των 5 έχασαν από ένα. Ο Γιούχτας το πρώτο το έστειλε out ο Λευτέρης Γιαλούσης, ενώ λίγο αργότερα έχασε και ο Πόρος πέναλτι με τον Κουτάντο, το οποίο απέκρουσε ο Κόλιας. Το κρίσιμο έκτο εκτέλεσε Αλαπανένκα, ο Βρετός έδωσε προβάδισμα 5-4 στον Γιούχτα και αυτό ήταν το προβάδισμα που έδωσε και την πρόκριση στην ομάδα των Αρχανών, καθώς στη συνέχεια το εκτέλεσε out ο Γροσδάνης για τον Πόρο. Όσον αφορά το παιχνίδι που έγινε στο Ασίμι, ο ΠΑΟΚ ήταν το φαβορί του, επιβεβαίωσε επικρατώντας με 4-0, μάλιστα τα δύο γρήγορα γκολ από τον Άκη Κουράκη, τον νεαρό κουρσανιώτη επιθετικό, ήταν εκείνα που έδωσαν σοβαρό προβάδισμα στην ομάδα του Κρουσόνα και έδιωξαν και το όποιο άγχος. Μάλιστα το πρώτο γκολ ο Κουράκης το αφιέρωσε στον βοηθό προπονητή της ομάδας, τον Τάσο Τρενταφύλου, που δεν ήταν στο γήπεδο λόγω του θανάτου της μητέρας του. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε επίσης με γκολ για τον ΠΑΟΚ, με τον Στεφανάκη με υπέροχη προσπάθεια να κάνει το 3-0 και ο Ρογδάκης λίγο πριν το τέλος διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Έτσι λοιπόν Γιούχτας και ΠΑΟΚ θα κονταροχτυπηθούν την Κυριακή στο Τιμπάκι, στον μεγάλο τελικό που αναμένεται να έχει πολύ κόσμο και από τις δύο ομάδες ασφαλώς που έχουν πολύ κόσμο, ασφαλώς και από την περιοχή της Μεσαράς. Και να πούμε ότι αύριο δίνεται μια ιδιαίτερη νότα στο Final Four με το επίσημο δείπνο που διοργανώνει η ΕΠΣΗ με προσκεκλημένες και τις τέσσερις ομάδες, τους διαιτητές και όλους τους διοργανωτές. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.